Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Σήμερα θα συζητήσουμε για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και είναι για τα παιδιά με ΔΕΠΗ. Μαζί μας είναι η ψυχοπαιδαγωγός και ιδρυτής του ΑΙΠΕΔΗ, κυρία Λαγουμίδη, καθώς επίσης ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Πατούλης. Ας καλωσορίσουμε πρώτα την κυρία Λαγουμίδου. Καλησπέρα σας, κυρία Λαγουμίδου. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, τι κάνετε? Πολύ ωραία και χρόνια πολλά. Χαίρομαι πολύ. Καλή χρονιά, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε, η τεχνολογία μας βοηθάει και μιλάμε από την Αθήνα. Ακριβώς, ναι, ωραίος τρόπος, έτσι εφευρέσαμε τώρα αφού υπάρχει και η πανδημία. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα που ασχολείστε πάρα πολύ έντονα. Και πρόκειται για τα παιδιά με ΔΕΠΗ. Θέλουμε να μας πείτε καταρχάς τι είναι αυτό όταν λέμε παιδιά με ΔΕΠΗ. Ασχολούμαι με παιδιά, λατρεύω τα παιδιά. Έχω πάρει και επιστημονικές γνώσεις, άρα τα αγαπάω και είμαι και εξειδικευμένη σε αυτά. Η ΔΕΠΗ είναι διαταραχή ελλειμματικής προσοχής ή και υπερκινητικότητα. Παλαιότερα τα λέγαμε τα παιδιά, τα ζωηρά, το παιδί που δεν τα παίρνει, το ατίθασο παιδί, το παιδί που συνέχεια τρέχει, το παιδί σβούρα. Αγγλικά είναι ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Μάλιστα. Είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, η οποία τη βρίσκουμε στο μεγαλύτερο αριθμό των παιδιών, γιατί 10% των παιδιών γεννιούνται με τη διαταραχή αυτή. 10% των παιδιών με φυσιολογικό IQ γεννιούνται με τη διαταραχή αυτή. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για μεγάλο αριθμό παιδιών και οικογενειών βεβαίως. Ναι, αυτό το, να το πω σε εισαγωγικά πρόβλημα, γιατί όπως είπατε δεν είναι ότι τα παιδιά δεν είναι έξυπνα, αντιθέτως το IQ τους είναι και περισσότερο από τα οποιαδήποτε άλλα παιδιά. Σωστό, όμως, κυρία Χριστίνα. Ευχαριστώ. Πότε άρχισε να εντοπίζεται αυτό το πρόβλημα, γιατί όπως είπατε πριν τους δινόταν ένα άλλο όνομα, άτακτο, ναι, ή, ναι. Ή ζωηρά, ή δεν κάθεται στον τόπο του. Πότε σβούρα. Άρχισε να... Σβούρα, μπράβο. Πότε δόθηκε αυτή η συγκεκριμένη ονομασία? Το 2008. Το 2008. Από παλιά οι επιστήμονες ασχολούνταν με τα παιδιά αυτά που είχαν μια διαφορετική συμπεριφορά, χωρίς να έχουν... να είναι αιτία ότι δεν καταλάβαιναν. Απλώς υπήρχε κάτι διαφορετικό που τα έκανε τα παιδιά να συμπεριφέρονται έτσι. Και έτσι από παλιά υπήρχαν κάποιοι επιστήμονες, αλλά δεν ασχολούνταν και πολύ αυτό το θέμα. Ασχολούνταν με άλλες διαταραχές, με άλλες δυσκολίες, με άλλου είδους προβλήματα. Τα τελευταία 10 χρόνια, μας 10-12 χρόνια, οι επιστήμονες παγκοσμίως, στην Αμερική, στην Ρωσία, στην Αγγλία, στην Ελλάδα, παντού, ασχολούνται με τα παιδιά με ΔΕΠΗ. Γιατί τα παιδιά με ΔΕΠΗ είναι δημιουργικά παιδιά. Γιατί τα παιδιά με ΔΕΠΗ είναι πολύ έξυπνα παιδιά. Γιατί τα παιδιά με ΔΕΠΗ έχουν σε κάποιους τομείς της καθημερινότητάς τους, είναι εξαίρετα, είναι αποδίδουν πάρα πολύ και είναι πολύ χαρούμενα. Αυτός είναι ο στόχος μας άλλωστε, να έχουμε χαρούμενα παιδιά. Αλλά βλέπουμε ότι παρόλο που αυτό το παιδί καταφέρνει να χτίζει έναν πύργο 8 με πατώματα, 8 πατωμάτων, δεν μπορεί να γράψει το όνομα του σωστά. Δεν είναι τραγικό, δεν είναι περίεργο αυτό? Ναι. Κυρία Λαγουμίδη, αυτό όμως δεν είναι ασθένεια, έτσι. Δεν είναι, okay. Δεν θα λέγουμε ότι είναι ασθένεια, είναι διάσπαση ταραχής. Είναι διαταραχή. Διαταραχή. Δεν είναι ασθένεια, είναι διαταραχή. Είναι κάποια διαφορετικότητα η οποία υπάρχει στα παιδιά που είναι εκγενετής με αυτή τη διαταραχή, που γεννιούνται δηλαδή έτσι, με ειδικές ειδική παρέμβαση, ειδικές ασκήσεις, ειδικές στρατηγικές.
Προσπαθούμε να διευκολύνουμε το παιδί να λιγοστέψει τις δυσκολίες αυτές, αλλά και πάλι θα έχει ένα ποσοστό, ένα μικρό ποσοστό από αυτή τη δυσκολία. Τα παιδιά που υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν γεννηθεί με ΔΕΠΗ, αλλά μετά λόγω άλλων αιτιών έχουν παρουσιάσει ΔΕΠΗ. Έχουν παρουσιάσει την περιφορά σαν ΔΕΠΗ. Και σε αυτή την περίπτωση τότε κάνουμε διάγνωση σωστή, πρέπει να γίνει σωστή διάγνωση, ένας παράγοντας, και δεύτερο κάνουμε παρέμβαση και είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο σύντομα μπορεί το παιδί να φτάσει στο προηγούμενο στάδιο. Ναι. Να σας ρωτήσω, είπετε ότι πολλά παιδιά δεν έχουν γεννηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι που υπάρχει στο DNA, δηλαδή ένα συγκεκριμένο πρόβλημα στον εγκέφαλο και το φέρνει μαζί του το παιδί? Γιατί να διευκρινίσουμε ότι πιστεύω δεν έχει να κάνει με την έλλειψη προσοχής που μπορεί να δώσει ένας γονιός ή τεμπελιά ή ατάξια, ώστε πώς μπορεί να δημιουργηθεί μετά αυτό. Ή να εμφανιστεί, εννοείται, να το... Το αποτέλεσμα, η έκφραση αυτός, η συνέπεια αυτής της διαταραχής είναι η τεμπελιά, είναι η άρνηση, είναι η έλλειψη φίλων, είναι η μειωμένη απόδοση, η μειωμένη κοινωνικοποίηση. Όλα αυτά είναι αποτελέσμα της διαταραχής. Η διαταραχή είναι νευροαναπτυξιακή. Το παιδί δηλαδή από τα 3 χρόνια περίπου και μετά αρχίζουν οι νευρώνες του εγκεφάλου να έχουν διαφορετική σύζευξη, να ενώνονται διαφορετικά, πιο μπλεγμένα, ας το πούμε. Ναι. Αυτό που κάνει ο ειδικός είναι ότι προσπαθεί, διαπιστώνει οι νευρώνες έχουν δυσκολία και μετά με συγκεκριμένη συμπεριφορά, συγκεκριμένη στρατηγική, συγκεκριμένους τρόπους δηλαδή, προσπαθεί και καταφέρνει να ξαναβάλει τους νευρώνες, να γίνουν έτσι νευρώνες όπως ήταν χωρίς να δημιουργούν αυτή τη δυσκολία της ΔΕΠΗ. Αυτό, όταν το παιδί είναι μέχρι την ηλικία των 6 ετών, των 7 ετών, τότε δεν διαγνώνουμε ακόμα ΔΕΠΗ βέβαια. Έχουμε at risk για ΔΕΠΗ, σε κίνδυνο για ΔΕΠΗ. Αλλά 80-90% των παιδιών που είναι at risk τελικά, τελικά έχουν, ζουν με ΔΕΠΗ. Mm. Άρα, και αν από τα 4, τα 5, τα 6 κάνουμε παρέμβαση στα παιδιά, μόνο το ωφελούμε. Ειδικά συμπεριφοριστική παρέμβαση. Γιατί υπάρχουν άλλοι τρόποι παρέμβαση, όπως με φαρμακευτική, με φαρμακευτική αγωγή, που εμείς όλοι συμμετέχουμε στο iPaddy, στην επιστημονική οικογένεια iPaddy. Ναι. Δεν συμφωνούμε να υπάρχουν κατά κόρον αυτά, αλλά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Ώστε να διευκρινίσουμε ότι η αταξία, η έλλειψη προσοχής, αυτά είναι, δεν είναι το αίτιο, αλλά είναι συμπτώματα. Ναι. Και κάποιος γονιός είναι στη θέση να εντοπίσει αυτό το πρόβλημα που μετά να κοιτάξει να παρέχει στο παιδί τη σωστή βοήθεια από κάποιον εξειδικευμένο. Ο γονιός βλέπει το παιδί του ότι έχει μια τροποποιημένη, μια διαφοροποιημένη, μια διαφορετική συμπεριφορά. Τότε ο γονιός πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον αναπτυξιολόγο, σε κάποιον ψυχοπαιδαγωγό, σε κάποιον εξειδικευμένο στη ΔΕΠΗ, προκειμένου να πιστοποιήσει εάν το παιδί του έχει ΔΕΠΗ ή είναι κάποια άλλη αιτία. Είναι αντίθετο στο παιδί του. Ναι. Ή υπάρχει ζήλια ή υπάρχουν κάποια άλλα αίτια. Και έτσι, όταν βρεθεί, όταν υπάρχει διαπίστωση, όταν υπάρχει η διάγνωση δηλαδή, το για ποιο λόγο το παιδί συμπεριφέρεται, ναι, μετά ο ειδικός, ο οποίος είναι εξειδικευμένος στη ΔΕΠΗ, όχι ένας ειδικός ο οποίος είναι για όλα μαζί, αλλά να ξέρει από ΔΕΠΗ, είναι πολύ δύσκολη η ΔΕΠΗ, πολύ. Τότε μπορεί να δουλέψει με το παιδί. Ναι, να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Να σας πω και κάτι άλλο. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ότι είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο στα παιδιά μας να κάνουν παρέμβαση στα 4, στα 5, στα 6, να αξιολογηθεί πρώτα απ' όλα η συμπεριφορά τους και μετά, εάν υπάρχει κάποια δυσκολία, να κάνουν παρέμβαση. Γιατί τότε είναι και πιο μικρό χρονικό διάστημα, αλλά και πιο εύκολα το παιδί
θα λιγοστέψει τις δυσκολίες του. Ναι. Εάν δεν το αξιολογήσει ο ειδικός τότε και συγχρόνως δεν κάνει την παρέμβαση που πρέπει, τότε σε μεγαλύτερη ηλικία θα έχει πολύ περισσότερα έξοδα ο γονιός, πολλαπλάσια έξοδα, και από την άλλη δεν θα υπάρχει το ίδιο αποτέλεσμα στο παιδί. Ναι. Άρα θα υπάρχουν δυσκολίες. Ναι. Για πόσον καιρό πρέπει να δει ο γονιός το παιδί του και να πει το παιδί μου είναι περισσότερο άταχτο από το ξαδερφάκι του, από τις γειτόνισσες σας, και να κάνει αυτό το κλικ και να πει ότι να σκεφτεί ότι ίσως το παιδί του έχει ένα πρόβλημα. Για πόσο καιρό πρέπει να δει αυτή τη διαφορά, τέλος πάντων. Θα σας πω ένα μυστικό, κύριε Χριστοδουλού. Μάλιστα. Δεν μας ακούει κανείς. Ναι. η επιστήμη λέει 6 μήνες. 6 μήνες. 6 μήνες. Εγώ λέω... Να σας πω γιατί. Γιατί η συμπεριφοριστική παρέμβαση δεν είναι τίποτε άλλο παρά οργανώνει το παιδί. Άρα, για οποιαδήποτε αιτία, εάν υπάρχουν δυσκολίες, κάνοντας την παρέμβαση αυτή και η τόσο τα δυσκολία θα μειωθεί και θα φύγει. Άρα το παιδί δεν έχει κανένα άλλο λόγο να δυσκολεύεται και να ζορίζεται. Ούτε το παιδί, ούτε η οικογένειά του. Και ευτυχώς, τώρα πλέον με το διαδίκτυο υπάρχει ένας πολύ εύκολος τρόπος να γίνει η παρέμβαση διαδικτυακά, να γίνει η αξιολόγηση διαδικτυακά. Φυσικά, εκ του σύνεγγης, η συνάντηση με τον άλλο στο γραφείο είναι πολύ προτιμότερη, αλλά εάν δεν υπάρχει δυνατότητα για αυτό το χρονικό διάστημα είναι πολύ καλό να υπάρξει συνέβρεση διαδικτυακά και με τους γονείς, και με το παιδί, και μετά θα υπάρξει η ανάλογη πορεία. Είναι έγκλημα να αφήνουμε τα παιδιά μας 3, 4, 5 χρόνια για να πάμε μετά από 8 χρόνια να διαπιστώσουμε. Πώς γίνεται η διάγνωση? Πώς υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο τεστ για τη διάγνωση, για να μπορεί να πει κάποιος εξειδικευμένος ότι ναι, να κάνει τη διάγνωση ότι είναι το παιδί με ΔΕΠΗ, έχει ΔΕΠΗ. Στη ΔΕΠΗ, τεστ συγκεκριμένο δεν υπάρχει μέχρι τώρα. Υπάρχουν κάποια τεστ που είναι ενδείξεις για ΔΕΠΗ, αλλά πρέπει να υπάρχει και η κλινική εικόνα από ένα έμπειρο μάτι ειδικού. Έμπειρο μάτι ειδικού. Αυτό είναι καθοριστικό, παίζει καθοριστικό ρόλο στη διάγνωση. Στη διάγνωση. Και μετά ένας έμπειρος ειδικός θα ασχοληθεί για την παρέμβαση στο παιδί, για να λιγοστέψει τις δυσκολίες του. Μάλιστα. Και πώς αισθάνονται αυτά τα παιδιά? Εντοπίζουν ήδη ότι έχουν κάποιο πρόβλημα? Τα ίδια τα παιδιά που αντιλαμβάνονται το πρόβλημά τους, ότι ξεχωρίζουν... Να απαντήσω έμεσα. Ναι. Να απαντήσω έμεσα. Έχουμε ένα παιδί στην αυλή, ενός σχολείου. Το παιδί αυτό είναι 6 χρονών. Να πάρω ένα ξεκίνημα, ας πούμε, τη διάγνωση. 6 χρονών. Το παιδί αυτό, λένε οι συμμαθητές του, έλα να παίξουμε μπάλα. Και όταν παίζουν ποδόσφαιρο, θα βάλουμε γκολ σε αυτό το γήπεδο. Σε αυτό το τέρμα. Παίζουν τα παιδιά με την μπάλα, κλωτσάνε την μπάλα, είναι 3 στη μία ομάδα, 3 στην άλλη ομάδα. Καθώς τρέχουν, το παιδάκι, ο Γιάννης μας, όνομα, πάει και ρίχνει την μπάλα, κλωτσάει, σουτ στο δικό του το τέρμα. Γιατί τρέχοντας, ξέχασε ότι διασπάστηκε η προσοχή του, ότι το τέρμα είναι το συγκεκριμένο, και πήγε στο άλλο τέρμα που ήταν το δικό του τέρμα και έβαλε γκολ. Έχασε η ομάδα του, δηλαδή ξεκίνησε να χάνει η ομάδα του 1-0 με αυτό γκολ. Μάλιστα. Ο Γιάννη λοιπόν την επόμενη μέρα οι φίλοι του θα το βάλουν στην ομάδα να παίξει. Δύσκολο. Άρα ο Γιάννης θα καθίσει λίγο στην άκρη και θα νιώθει προδομένος. Δεν θα νιώσει ωραία και ας πρότεινε να παίξει. Την τρίτη μέρα, ούτε καν θα προτείνει ο Γιάννης. Αλλά θα είναι μόνος του στην αυλή και θα κάνει βόλτα μόνος του και θα τρώει το φαγητό του. Μάλιστα.
Στο σπίτι, στα αδέρφια, στην οικογένεια συμβαίνουν κάποια τέτοια περιστατικά. Στο σπίτι, αυτός δημιουργεί μια πολύ ωραία τούρτα για τα γενέθλια του αδερφού του, με πάρα πολύ ωραία στολίδια επάνω, τη φτιάχνει πολύ καλή, ό,τι μπορεί να κάνει σύμφωνα με την ηλικία του. Εντάξει, μα του φτιάχνει την τούρτα την υπόλοιπη. Και εκεί που το φτιάχνει αυτό, πάει να τη μεταφέρει. Καθώς τη μεταφέρει, μπερδεύεται σε ένα πολύ μεγάλο πράγμα που είναι μπροστά του και που θα μπορούσε οποιοδήποτε να το δει αυτό. Πέφτει κάτω. Πέφτει μόλις του πάνω στην Ναι. τούρτα. Και ποια είναι η αποκατάσταση σε αυτό το θέμα, δηλαδή ένας γονιός στο σπίτι, πώς πρέπει να το χειριστεί το παιδί, ίσως να μην Ενός του... πρώτα απ' όλα Ναι. πρέπει να διευκρινίσει εάν αυτό το έκανε επειδή έχει δυσκολία στη λεπτή κινητικότητα, στην κίνησή του. Άρα χρειάζεται συγκεκριμένη συμπεριφορά. Ή γιατί είναι απρόσεκτος, γιατί δεν ασχολείται. Είναι Ναι, ανεύθυνος. αφού γίνει η διάγνωση και μετά. Εάν είναι ανεύθυνος ή αν έχει ντέπη. Ναι, Ένα αφού αυτό. γίνει η διάγνωση και μετά, λέω, έχει Αφού γίνει η γίνει βεβαίως. διάγνωση, Ναι. ναι, και τότε ένας γονιός πώς μπορεί να το διαχειριστεί. Ο Ίσως να γονιός του. βάζει με μικρότερα, να βάζει όρια, ίσως, δεν ξέρω, ή ίσως να του βάζει μικρούς στόχους, να μην Να περιμένει βάζει πολλά. έναν κανόνα, ακριβώς όπως πολύ ωραία το είπατε, πολύ σωστά το είπατε, να βάλει έναν στόχο ή δύο στόχους το πολύ. Μετά θα βάλει δύο. Για ένα μικρό παιδί, για έναν έφηβο, μπορεί να του βάλει δύο και τρεις στόχους και να το θυμάται, δεν το συζητάω αυτό. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, του δίνει μία εντολή να μην υπάρχουν άλλοι θόρυβοι γύρω-τριγύρω. Δύο. Τρία, όταν του δίνει μία εντολή, όταν μιλάνε για κάτι, να χρησιμοποιεί απλές προτάσεις με απλά νοήματα. Να μην χρειάζεται να υπάρχει ο συνειρμός, η σκέψη να δέσει με το άλλο θέμα κλπ. Γιατί χάνεται το παιδί. Αυτά τα τρία. Το τέταρτο το θέμα είναι ότι πρέπει να μιλάει για μικρό χρονικό διάστημα. Εάν μιλάει, 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 μιλάει πάρα πολύ, τότε το παιδί χάνεται. Και το παιδί δεν μπορεί ούτε να αφομοιώσει, ούτε να κρατήσει, ούτε να κάνει ανάκληση μνήμης και να ξαναθυμηθεί αυτό που του είπε ο γονιός. Μάλιστα. Επανακλήψεις αρκετές, χρειάζεται θετική σκέψη, όταν υπάρχει αρνητική σκέψη, όταν υπάρχει άγχος, όταν υπάρχει ξεκίνημα της πρόθεσης, αυτό που πας να κάνεις τώρα θα σε κάνει να σπάσει το πόδι σου. Τι προσπαθείς να καταφέρεις να πηδήσεις εκεί, αφού δεν θα τα καταφέρεις. Όταν ξεκινάμε να μιλάμε έτσι στο παιδί, αφού δεν θα τα καταφέρεις, αφού δεν ξέρεις, αφού δεν μπορείς, μην προσπαθήσεις έτσι. Και Μάλιστα. είναι ό,τι πιο αρνητικό, γιατί έχουν τη δυσκολία μέσα τους. Και αντί να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν λίγο θετική σκέψη, τότε τους αποκαρδιώνουμε ακόμα περισσότερο. Κυρία Λαγκουμέδη, αφού τα γίνεται διάγνωση και πάλι, αυτά τα παιδιά μπορούν να πάνε σε κανονικό σχολείο ή πρέπει να πάνε σε κάποιο εξειδικευμένο σχολείο. Και αν πάνε σε κανονικό σχολείο, οι δάσκαλοι θα μπορέσουν να οι εκπαιδευτικοί να το εντοπίσουν το πρόβλημα. Τα παιδιά αυτά πηγαίνουν σε κανονικό σχολείο με όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Με φυσικό IQ, με μέσο IQ. Ο δάσκαλος δεν είναι ειδικός να το διαγνώσει αυτό. Αυτό που θα δει ο δάσκαλος είναι την διαφορετική συμπεριφορά του παιδιού σύμφωνα με τον μέσο όρο των άλλων παιδιών ή σύμφωνα με τα δεδομένα της εξελικτικής ψυχολογίας. Αυτό που ξέρει ότι μπορούν τα παιδιά στην ηλικία αυτή και θα το παραπέμψει σε ειδικούς για να το διαγνώσουν και να προτείνουν και παρέμβαση. Βέβαια να σας πω τώρα ότι σε κάποια κρατικά διαγνωστικά κέντρα η περίοδος αναμονής είναι 3 χρόνια. Πάρα πολύ καιρός, ναι. Άρα με τα 3 χρόνια όπως καταλαβαίνετε δεν μπορείς να κάνεις να ξεκινήσεις ένα παιδί να θέλεις να το διαγνώσεις στα 7 τα χρόνια και να πάει 10 να το διαγνώσεις 10-11. Εννοείται, ναι. Από την άλλη χρειάζεται να υπάρχουν γνώσεις ουσιαστικές πάνω σε
αυτό το θέμα για να κάνεις σωστή, να μην μπερδευτείς με τα δεδομένα που υπάρχουν, για να διαγνώσουμε κάποιον ότι έχει ΔΕΠΗ, πρέπει να έχει 5 χαρακτηριστικά από την λίστα των χαρακτηριστικών των παιδιών με ΔΕΠΗ, άρα βλέπετε ότι είναι πολύπλοκο και συνήθως υπάρχει συνοσηρότητα, άρα υπάρχει και άλλες δυσκολίες και άλλες διαταραχές παράλληλα. Ουσιαστικότατη είναι η ενημέρωση. Μάλιστα. Και εδώ είναι που θα σας πω να μας πείτε για το iPaddy, για το δίκτυο, αυτό που είστε και δημιουργός και πρόεδρος. Να μας πείτε λίγα λόγια για το iPaddy. Το iPaddy είναι δίκτυο, όπως τώρα είπατε, επιστημόνων εξειδικευμένων στη ΔΕΠΗ, οι οποίοι έχουν διαφορετικές ειδικότητες. Διατροφολόγος, μονοκυβιολόγος, παιδοψυχολόγος, παιδίατρος κλπ. Κλπ. Άρα, ο κοινωνικό λειτουργό κλπ. Και έτσι, όταν απευθυνθεί κάποιος γονιός στο iPaddy, μπορεί είτε στα γραφεία μας, είτε διαδικτυακά, να συζητήσει για τα δεδομένα που έχει και οι δύο γονείς πρέπει να συζητήσουν για το ίδιο παιδί. Μετά γίνεται η αξιολόγηση του παιδιού. Μετά γίνονται προτάσεις παρέμβασης για τη διατροφή, για τον τρόπο μελέτης, για τον ύπνο, για τον ντύσιμο, για την λεπτική ειδικότητα, για τα παιχνίδια, για την μελέτη, για το είδος παιχνιδιού που μπορεί να κάνει το παιδί κλπ. Κλπ. Πάρα πολλά θέματα δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Και μπορεί να ενημερώνεται σε ομάδες γονέων που έχουμε, είτε ατομικά, για να φτιάξει η ψυχολογία του, αλλά και να ενημερωθεί με ποιο τρόπο πρέπει να διαχειρίζεται το παιδί και τον σύντροφο του ή της, στο σπίτι, το γονιό τον άλλο, προκειμένου να υπάρχει οικογένεια με χαρά. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να μας δώσετε και την ιστοσελίδα, ακριβώς πώς μπορούμε να σας βρούμε, εκεί όποιος ενδιαφέρεται. Το www.i/pedi.gr υπάρχει κουμπί εγγραφή στο newsletter. Στέλνουμε newsletter κάθε εβδομάδα με τα σημαντικότερα άρθρα, με τα που θεωρούμε σημαντικά, με κάποιες έξτρα ειδήσεις. Γίνονται σεμινάρια για τη ΔΕΠΗ και workshop, με workshop. Είναι για πρώτη φορά αυτό. Γίνεται αναφορά στο βιβλίο, το «Έλα να παίξουμε μαζί». Είναι το μοναδικό βιβλίο στον κόσμο, έντυπο, που προτείνει παιχνίδια για παιδιά με ΔΕΠΗ, που οργανώνουν τα παιδιά και δεν καταλαβαίνει ότι παίζει με το γονιό. Ο γονιός βρίσκει έναν τρόπο, έναν μπούσουλα για να μπορεί να παίξει με το παιδί του. Και από την άλλη, εμείς ξέρουμε ότι κάνει παρέμβαση ο γονιός αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ήδη έχει γίνει η δεύτερη έκδοση. Τελειώνει και η δεύτερη και ξεκινάμε την τρίτη έκδοση. Γίνονται θεατρικές δραστηριότητες πάνω σε αυτό κλπ. Δηλαδή, ακόμη και ομάδες, αν υπάρχουν, επειδή μας έχουν καλέσει, συνεργαζόμαστε με την Κύπρο κιόλας, οι συνεργάτες σας μπορούν να το μάθουν. Ναι, ναι. Συνεργαζόμαστε με ομάδες γονέων, έτσι ώστε να κάνουμε σεμιναριακά μαθήματα και workshops. Πολύ ωραία. Και εδώ να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό. Συγγνώμη. Ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι. Ότι αυτό στο διαδίκτυο μπορούν οι γονείς να πάρουν αυτές τις γνώσεις, αυτή τη βοήθεια, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, έτσι. Βεβαίως, γιατί ο κύριος Πατούλης, η περιφέρεια Αττικής, γνωρίζει πολύ καλά την ανάγκη, τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει. Και γι' αυτό υποστήριξε την οικονομικά αυτή ακριβώς τη δράση και έτσι κάνουμε αυτή την περίοδο σεμινάρια, τα οποία είναι 8 εισηγήσεις και μετά μια μισή ώρα workshop με όλους που παρακολουθούν. Μας στέλνουν μετά μια αξιολόγηση και παίρνουν μια βεβαίωση που παρακολουθείς από πιστοποιημένο δίκτυο, το iPaddy, και την περιφέρεια Αττικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε να καλωσορίσουμε και τον κύριο Πατούλη τώρα. Να είστε καλά. Σας ευχόμαστε. Γεια σας. Χάρηκα πάρα πολύ. Κάθε επιτυχία. Στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε.
και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Κύριε Πατούλη, σας καλωσορίζουμε στο Hellenic TV. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Και έχουμε ενημερωθεί από την κυρία Λαγουμίδη ότι στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά με ΔΕΠΗ. Και μάλιστα μας έχει εξηγήσει ότι ήρθε ήδη στο γραφείο σας να σας παρουσιάσει αυτό το θέμα και εσείς, χωρίς να διστάξετε, δώσατε μία άμεση και θετική απάντηση. Τι ήταν αυτό που σας κοινοποίησε για να δώσετε αυτή την απάντηση? Τι σκέψεις περάσαν από το μυαλό σας? Καταρχήν θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους σας. Μια καλή και υγιή χρονιά για το Λονδίνο που τόσο δοκιμάζεται. Δύναμη, καλή προφύλαξη και αισιοδοξία για τις οικογένειές σας και κουράγιο, ώστε να σταθούμε η Βρετανία, η Ελλάδα και όλες οι χώρες του κόσμου σόοι και ανθεκτικοί στους μήνες που ακολουθούν. Έως ότου ο εμβολιασμός επιτύχει επιτέλους την έξοδο από την πολύμινη πρωτοφανή υγειονομική κρίση. Πράγματι, δώσαμε έμφαση μεταξύ των υπολείπων δράσεών μας για τη στήριξη της κοινωνίας μέσω του COVID σε διάφορες δράσεις που το είχαν πάνω απ' όλα ανάγκη τα παιδιά, που είχαν ανάγκη η δική μας μέρημνα, η δική μας προφύλαξη. Και προφανώς, θα έλεγα, με τη διαταραχή της ελληματικής προσοχής για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Γι' αυτό ακριβώς θεωρήσαμε η δουλειά που γίνεται από το IPD, αλλά καθώς επίσης και από την κυρία Λαγουμίδου προσωπικά, είναι σοβαρή, είναι σωστή και προφανώς η δική μας συνεργασία για τα παιδιά και τους πολίτες μας θα ήταν επωφελής. Αυτός ήταν και ο λόγος που αμέσως ήμασταν αποδέκτες με θετική εισήγηση σε αυτό που ακούσαμε. Το ότι είστε γιατρός, παρόλο που δεν εξασκείτε το επάγγελμα άμεσα πλέον, πιστεύετε ότι είναι και ένας λόγος που σας κάνει πιο ευαίσθητον με τα παιδιά με ΔΕΠΗ? Είναι σίγουρο ότι η δική μου, εάν θέλετε, ενασχόληση με την υγεία έχει άμεση σχέση με το η ευαισθησία της ανθρωποτικής μας επιστήμης, όπου και αν βρεθούμε, να σχετίζεται με τη διαδικασία αυτή. Άρα, η εξειδικευμένη συμβουλευτική επιστημονική κατεύθυνση μέσα από ειδικούς για μια καλύτερη περίοδο και αντιμετώπιση για τα παιδιά μας είναι σαφέστατα ότι σχετίζεται με το ιατρικό μας λειτουργήμα και προφανώς και με την μεγάλη και σημαντική, αν θέλετε, ετοιμιγορία που μου έχουν δώσει αλλεπάλληλα οι συνάδελφοί μου γιατροί της Αθήνας να είμαι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Πιστεύετε, θα λέγατε, ότι ο εντοπισμός των παιδιών με ΔΕΠΗ σε μικρή ηλικία και η σωστή διαχείριση, ότι θα μπορούσε να φέρει γενικά ένα θετικό αποτέλεσμα σε μία χώρα, σε πολλούς άλλους τομείς? Είναι σίγουρο, γνωρίζοντας τι σημαίνει ΔΕΠΗ και τι σημαίνει παιδιά, αλλά γνωρίζοντας και τα ποσοστά που κανείς θα πρέπει να αντιμετωπίσει την πρόβλημα, το οποίο εν τω μεταξύ είναι αντιμετωπίσιμο, αρκεί κανείς να το προλάβει έγκαιρα να το αντιμετωπίσει, είναι μια κατάσταση που πρέπει να ενσκύψουμε, διότι αφορά τους αυριανούς μας ενήλικες των κοινωνιών μας. Και οποιαδήποτε ολιγορία θα σημαίνει κακό αύριο για τις ίδιες μας κοινωνίες. Κύριε Πατούλη, γιατί υπάρχει αυτή η άγνοια για παιδιά με ΔΕΠΗ στην Ελλάδα και αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός δράσεως για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα σχολεία, ώστε να μπορούν να εντοπίσουν και να διαχειριστούν τα παιδιά με ΔΕΠΗ? Είναι σίγουρο ότι πιστεύουμε καταρχήν ότι πράγματι υπάρχει έλλειμμα και όχι μόνο στην Ελλάδα. Δυστυχώς πρέπει να φροντίζουμε όλες οι δυνάμεις που ενδιαφερόμαστε για την ίδια την κοινωνία και ιδιαίτερα για τα παιδιά. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να ενισχύσουμε με κουράγιο και δυνάμεις
τις οικογένειες προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό το στίχημα δεν είναι μόνο κρατικό, δεν αφορά μόνο το κράτος. Αφορά όλους εκείνους που μπορούν να ενεργοποιηθούν για να βρίσκονται κοντά, δίπλα, στα παιδιά και στο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να γαλινέψουμε την ψυχολογία τους με τις σωστές κατευθύνσεις βασισμένες στις διεθνείς γνώσεις και στις επιστημονικές ανακαλύψεις. Γι' αυτό ακριβώς η περιφέρεια Αττικής, η οποία θέλει να μην είναι μόνο η πράσινη περιφέρεια με συγκεκριμένες δράσεις, αλλά θέλει να είναι και η περιφέρεια της υγείας, της πρόληψης, του προσυμπτωματικού ελέγχου των υγιεί ανθρώπων που αντιμετωπίζονται για να διατηρούν την υγεία τους, αλλά και να βελτιώνουν, εάν υπάρχει ένα πρόβλημα, μέσα από σωστές επιστημονικές παρεμβάσεις. Μέχρι στιγμή, πόσο το αντιμετωπίζετε αυτό με επιτυχία από τη στιγμή που αναλάβατε και εσείς να στηρίξετε αυτό το σοβαρό θέμα? Θεωρώ ότι είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί πάνω απ' όλα είναι να βρεις την πηξίδα. Την πηξίδα της διαδικασίας και της συμμετοχής. Και γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία δεν έχει να κάνει με το εάν κάνουμε σωστές ενέργειες, αλλά εάν δημιουργούμε τις προϋποθέσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Και θεωρώ ότι τα βήματα που έχουν γίνει είναι προς τη θετική κατεύθυνση, αλλά έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Έχουμε δουλειά στο να διαγνώσουμε έγκαιρα τα παιδιά που χρειάζονται να διαγνωστούν και από την άλλη πλευρά να γίνει μια συστηματική δουλειά για τη θεραπεία των παιδιών που χρειάζεται να θεραπευτούν, ώστε να δημιουργήσουμε με τα λιγότερα προβλήματα όταν θα βρεθούν να είναι ενήλικες συμπολίτες μας. Και μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά με ΔΕΠΗ έχουν πλεονεκτήματα, τα οποία θα πρέπει να τα βρούμε, τα οποία θα πρέπει να τα ανακαλύψουμε. Αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να ανακαλύψουμε ότι είναι παιδιά με ΔΕΠΗ έγκαιρα όσο γίνεται, ώστε να αντιμετωπιστούν με έγκαιρο και έγκριτο τρόπο από την επιστημονική μας κοινότητα. Και πώς αντιμετωπίζονται τα παιδιά με ΔΕΠΗ αυτό το δύσκολο καιρό, πανδημία και κυρίως κατά τη διάρκεια του lockdown? Κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι όλοι πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτή την πανδημία, όπου ήδη πολλά εκατομμύρια συνάνθρωποι μας, πάνω από 1,5-1,600 δυστυχώς συνάνθρωποι μας στον πλανήτη, εδώ και λίγους μήνες χάσαν τη ζωή τους. Και οι κοινωνίες θα πρέπει να ανοίξουν μέσα από την ευλογία του ότι η επιστημονική κοινότητα βρήκε το εμβόλιο. Μέχρι τότε όμως δεν καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια σε κλειστές κοινωνίες. Όπου χρειάζεται το lockdown εφαρμόζεται, αλλά και εμείς κάνουμε τη δική μας δουλειά μέσα από τηλεδιασκέψεις, μέσα από την εφαρμογή της εκπαίδευσης των ίδιων των γονιών, από έγκριτους συνεργάτες, επιστήμονες, οι οποίοι σε μια συνεχή διαδικασία με τους γονείς, εκπαιδεύουν τους γονείς, ή αν θέλετε μέσα στο πρόβλημα του γονέα μπαίνουν και με σωστά ερωτήματα αλλά και σωστές απαντήσεις δημιουργούν το σωστό περιβάλλον για το ίδιο το παιδί. Και γι' αυτό ακριβώς επαναλαμβάνω, η τεχνολογία, αλλά πάνω απ' όλα η θέληση, έχει δώσει και τώρα με το COVID σημαντικά ήδη αποτελέσματα σε αυτές τις προσπάθειες για τα παιδιά με ΔΕΠΗ. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πατούλη, και πιστεύω, ελπίζω να σας έχουμε και πάλι σύντομα μαζί μας για να μιλήσουμε για άλλα θέματα που ρυθμίζετε. Είναι μεγάλη μου χαρά να ξέρετε ότι η Περιφέρεια Αττικής στη δική σας προσπάθεια θα έχει ανοιχτή πόρτα, γιατί πάνω απ' όλα ξέρουμε το πόσο έγκριτη, σοβαρή ενημέρωση έχετε αποφασίσει και κάνετε για να ενημερώσουμε και τους Έλληνες απανταχού του κόσμου και προφανώς τους Έλληνες της Μεγάλης Βρετανίας και του Λονδίνου. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία σας. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.